Έχεις νιώσει ποτέ τη στιγμή της μεγαλύτερης επιτυχίας σου? Πιο άδειος από ποτέ? Ανάπνευσε. Δύο δεύτερα κάτω και μπαίνεις τελικό. Εύκολο το έχεις. Σε λίγο θα χαθείς το βυθό. Πόσα χρόνια κολυμπάς, κάπου πρέπει να πάει όλο αυτό. Ξέρεις με ποιο τρόπο πάει παραπέρα, πατέρα. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν θέλω να πω. Ναι, αλλά βλέπεις ότι έχουμε ανάγκες. Τον βυθό της μνήμης σου. Για κάθε λεπτό που θα βρίσκεσαι μέσα στο νερό, θα θυμάσαι όλο και περισσότερα. Για κάθε λεπτό που θα βρίσκεσαι μέσα στο νερό, θα καταδύεσαι όλο και πιο βαθιά στο είναι σου. Τι έγινε, συγχωρήγησαν? Απαιτούμε επιδόσεις και διακρίσεις. Στο έκτο λεπτό, θα βγεις. Στο έκτο λεπτό, θα πρέπει να μπορείς να βγεις. Δημήτρης. Έλσα, εμείς είμαστε μέλη μιας οικολογικής οργάνωσης που ασχολείται πολύ με ενέργειες που σχετίζονται με τη θάλασσα. Εσύ αθλητής? Κολυμπάς αδελφή μου. Κολυμπάς με μπικίνι. Πρόσφατα εκβράστηκαν δελφίνια σε ακτές του νησιού. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται. Στην αρχή οι τρεις μας, διερευνητικά, χωρίς να μας αντιληφθούν οι αρχές, για να βρούμε την αιτία και να καθορίσουμε ανάλογη δράση. Θα έρθεις? Τι με θέλετε εμένα? Σκεφτόμουν μήπως δεν θα έπρεπε να βρισκόμαστε για κάποιο διάστημα. Δεν συμβαίνει κάτι, απλώς χρειάζομαι λίγο χρόνο. Ήθελα να σπουδάσει ωκεανολογία, στο είχε πει. Ακούσατε κάποια έκρηξη δυναμίτη χθες το βράδυ? Όχι, κοιμόμασταν. Πρέπει να σε ρωτήσω μερικά πράγματα για τη φίλη σου. Τη γνωρίζεις καιρό? Σχεδόν ένα χρόνο. Τι έγινε μετά τη μόλυνσή της στο εργοστάσιο? Βαρέθηκα με τις εξετάσεις. Δεν θα το βγάλω από πάνω μου ποτέ. Υπάρχει κάτι που πρέπει να μάθεις. Και την προσέχεις. Έχει ρεύματα εκεί έξω. Ο πλανήτης μας μπορεί να ζήσει σε απόλυτο κενό. Σε ασύλληπτες ηλιακές θερμοκρασίες, σε δηλητηριώδη νέφη υδροκιάνη, ο πλανήτης μας δεν πεθαίνει. Εμείς πεθαίνουμε. Οι συνθήκες τις οποίες επιβιώνουμε. Πρέπει να σταθείς δυνατός. Φύγε από το νησί. Δεν σε θέλω εδώ, όταν θα τη βγάλουνε. Ξέρεις τι με τρομάζει εσένα? Δεν λυγίζεις ποτέ. Είσαι φτιαγμένος έτσι. Να μην ξεσπάς, να μην καταραίεις. Για να μπορείς να κερδίσεις τους αγώνες.